Στις 26 Απριλίου του 1986 συνέβη ένα ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ κοντά στην πόλη Πρίπιατ στην Ουκρανία, για το οποίο οι πολέμοι της πυρηνικής ενέργειας είχαν πάντα προειδοποιήσει. Ένας αντιδραστήρας εξεράγει και μόλυνε την ατμόσφαιρα με ραδιενεργές ουσίες. Από τη μία στιγμή στην άλλη, τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Αυτό το βίαιο γεγονός είχε παγκόσμιες συνέπειες και ακόμα και σήμερα, ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι τόσο μολυσμένες που δεν πρέπει να τρώει κανείς λαχανικά φρούτα ή άγρια ζώα από εκεί. Ωστόσο, οι συνέπειες ήταν πολύ πιο σοβαρές για την περιοχή γύρω από το Τσερνόμπιλ. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν και εγκαταστάθηκαν αλλού. Σε αυτό το βίντεο όμως, θέλουμε να σας δώσουμε μια εικόνα της ζωής στο Τσερνόμπιλ σήμερα και να σας παρουσιάσουμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που παρέμειναν εκεί σχεδόν 35 χρόνια μετά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε. Αν πάτε στο Τσερνόμπιλ σήμερα, θα δείτε μια παράξενη εικόνα. Στην περιοχή ακριβώς γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο, φαίνεται σαν να σταμάτησε ο χρόνος πριν από 35 χρόνια. Η ζώνη είναι απαγορευμένη περιοχή και φυλάσσεται από το στρατό. Το Πρίπιατ είναι μια πόλη φάντασμα και κανείς δεν μπορεί να εισέλθει σε αυτή χωρίς να έχει άδεια. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει αναπτυχθεί μια πραγματική τουριστική βιομηχανία γύρω από το μέρος. Μπορείτε να κλείσετε εκδρομές με λεωφορείο και να δείτε τα εγκαταλελειμμένα σπίτια και τη διάσημη ρόδα του Λούνα Πάρκ που έχει μείνει όρθια από τότε. Υποτίθεται ότι η έκθεση στη ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια μιας μονοήμερης επίσκεψης στο Τσερνόμπιλ είναι μόνο περίπου ίδια με την έκθεση κατά τη διάρκεια μιας ωραίας πτήσης με ένα επιβατικό αεροπλάνο. Πολυάριθμα γκρουπ περιηγήσεων επισκέπτονται την περιοχή και τραβούν φωτογραφίες και βίντεο. Αναμνηστικά όπως κούπες μπορούν επίσης να αγοραστούν εκεί. Ειδικά η σειρά του HBO Chernobyl που εμφανίστηκε πριν από μερικά χρόνια έδωσε πολύ μεγάλη όθηση σε αυτό τον παράξενο τουρισμό. Επειδή ο τουρισμός είναι πλέον τόσος πολύς, έχει ανοίξει ακόμα και ένας ξενώνας όπου οι επισκέπτες μπορούν να τρώνε και να κοιμούνται. Αλλά υπάρχει και ζωή στο Chernobyl εκτός του τουρισμού. Μερικοί κάτοικοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τη ζώνη αποκλεισμού μετά την καταστροφή και εξακολουθούν να ζουν εκεί. Μία από αυτές είναι η άνω των 90 ετών Μπαμπούσκα Γκαλίνα. Απλώς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξεκινούσε μια νέα ζωή κάπου αλλού και ότι θα εγκατέλειπε τα ζώα της. Έτσι παρέμεινε εκεί. Σχεδόν όλοι όσοι γνώριζαν την Μπαμπούσκα έχουν πεθάνει στο μεταξύ. Αλλά η Μπαμπούσκα Γκαλίνα δεν φοβάται την ακτινοβολία. Το σπίτι της καθαρίστηκε από τις αρχές μετά την άρνησή της να το εγκαταλείψει και ο γιος της την υποστηρίζει στην καθημερινή της ζωή. Οι ερευνητές, ωστόσο, το βλέπουν διαφορετικά από τη συνταξιούχο. Είναι πεπισμένοι ότι εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνο να ζει κανείς στην περιοχή και δεν το συνιστούν σε κανένα. Η καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών εξακολουθεί επίσης να απαγορεύεται για το λόγο αυτό. Ως εκ τούτου, ένα φορτηγό με τρόφιμα έρχεται κάθε λίγες ημέρες για να παρέχει τροφή στους τελευταίους κατοίκους του Τσερνόμπιλ. Ακόμα και λίγο πιο έξω, η περιοχή είναι πλέον αραιοκατοικημένη. Σχεδόν όλα τα κτίρια στέκονται άδεια και συνεχίζουν να ρημάζουν. Οι εναπομείναντες άνθρωποι ζουν μια απλή ζωή μοναξιάς. Ο 49χρονος Ιλχάρ, για παράδειγμα, εργάζεται ως επιστάτης σε μια εκκλησία και ο 36χρονος Ιαρχέ είναι άνεργος και τα βγάζει δύσκολα πέρα. Παρ' όλα αυτά, είναι ικανοποιημένοι και παρόλο που ο πληθυσμός της περιοχής είναι τόσο μικρός σε σχέση με την τεράστια έκταση που καλύπτει, μένουν ενωμένοι και συναντιούνται για διάφορες δραστηριότητες, όπως το να πηγαίνουν μαζί στις λειτουργίες στην εκκλησία. Το γεγονός ότι αυτές είναι και πάλι εφικτές σήμερα οφείλεται στον τοπικό ιερέα. Η μητέρα του πήγαινε στην εκκλησία για 50 χρόνια και του ράγισε την καρδιά το γεγονός ότι η εκκλησία για χρόνια μετά την καταστροφή παράκμαζε. Έτσι άρχισε να την ξαναχτίσει πριν από 6 χρόνια και επέστρεψε τουλάχιστον κάποια καθημερινή ζωή στην περιοχή. Αυτή η φαινομενική κανονικότητα, ωστόσο, δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι η ακτινοβολία εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη πολλά χρόνια αργότερα, όπως δείχνει το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου. Ο Βακίλ Βαντερσίν μετακόμισε στην περιοχή πριν από 25 χρόνια, αρκετό καιρό μετά την καταστροφή, και όμως η ακτινοβολία προκάλεσε σοβαρές αλλαγές στο σώμα του. Δεν υπάρχει οριστική διάγνωση για την αιτία του πρισμένου σώματός του, αλλά ο Βακίλ ήταν απολύτως υγιής πριν αποφασίσει να μετακομίσει εκεί.
Επειδή μόνο λίγοι άνθρωποι όπως η Μπαμπούσκα Γκαλίνα ή ο Ιλχάρ, όσοι αρχαίοι και ο Βακίλ ζουν πραγματικά μόνιμα στην περιοχή, τα ζώα έχουν εν τω μεταξύ κατακτήσει τη ζώνη αποκλεισμού. Για παράδειγμα, κουκουβάγες και ασβοί ζουν στα εγκαταλελειμμένα σπίτια και ζώα όπως τα ελάφια τρέχουν στους έρημους δρόμους σε αναζήτηση τροφής. Συνολικά, ο ζωικός κόσμος έχει πραγματικά ανθίσει από τότε που η ζώνη αποκλεισμού εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους. Οι ερευνητές έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να εντοπίσουν 15 διαφορετικά είδη σπονδυλωτών, 10 είδη θηλαστικών και 5 είδη πτηνών. Προκειμένου να μελετηθεί η πανίδα, αλλά φυσικά και οι συνέπειες της ακτινοβολίας, είναι πάνω απ' όλα οι επιστήμονες που διαμορφώνουν την καθημερινή εικόνα στο Τσερνόμπιλ σήμερα. Χρησιμοποιούν τη ζώνη αποκλεισμού για να κάνουν έρευνες που πιθανώς δεν θα ήταν δυνατές σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου και κάνουν κάθε φορά εντυπωσιακές ανακαλύψεις. Πέρυσι, για παράδειγμα, ανακάλυψαν στο χώρο του αντιδραστήρα ένα είδος μύκητα που τρέφεται με ραδιενέργεια. Εν τω μεταξύ, ακόμα και η NASA συμμετέχει στην έρευνα και ελπίζει να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα για τα διαστημικά ταξίδια που κάνει. Παρόλο που η καταστροφή συνέβη πριν από τόσο πολύ καιρό, υπάρχουν πάντα νέα πεδία έρευνας για τους επιστήμονες στο Τσερνόμπιλ, στα οποία μπορούν και μερικές φορές πρέπει να αφιερωθούν. Πέρυσι, για παράδειγμα, υπήρξαν εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που έφτασαν μέχρι περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα ερείπια του αντιδραστήρα. Έτσι, πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον αυτές μπορεί να προκάλεσαν την απελευθέρωση περισσότερων επικίνδυνων ουσιών στην ατμόσφαιρα. Παρόλο που η τοπική κυβέρνηση έχει διαψεύσει κάθε κίνδυνο, οι περιβαλλοντολόγοι φοβούνται τρομερές συνέπειες. Σε γενικές γραμμές, όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το Τσερνόμπιλ θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους έναν μετρητή Geiger για την μέτρηση της ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία δεν είναι σε καμία περίπτωση ομοιόμορφα κατανεμημένη και μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη σε ορισμένα σημεία. Για να διασφαλιστεί ότι η ακτινοβολία είναι πάντα μειωμένη, υπάρχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων που μπορεί να βρίσκεται στο Τσερνόμπιλ σήμερα, εκτός από τους κατοίκους, τους ερευνητές και τους τουρίστες. Μιλάμε για τους λεγόμενους εκαθαριστές, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί για τις εργασίες καθαρισμού και την εξυγίανση της περιοχής. Αμέσως μετά το ατύχημα και μέχρι το 1987, περισσότεροι από 200.000 από αυτούς τους ανθρώπους αναπτύχθηκαν εκεί και έπρεπε να εκτεθούν σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. Επειδή η ραδιενέργεια ήταν τόσο υψηλή εκείνη την εποχή, ακόμα και τα ρομπότ καθαρισμού απέτυχαν και ως εκ τούτου η επικίνδυνη εργασία έπρεπε να γίνει από τους εκαθαριστές. Με την πάροδο των ετών, 600 έως 800.000 άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν ως εκαθαριστές σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πόσοι από αυτούς υπέστησαν βλάβες στην υγεία τους αποκρύφθηκε και αγωνίζονται ακόμα και σήμερα για την αναγνώρισή τους. Ακόμη και τώρα, πολλοί άνθρωποι στο Τσερνόμπιλ εξακολουθούν να ασχολούνται με τον καθαρισμό της περιοχής και την εκτέλεση σημαντικών εργασιών καθαρισμού και κατασκευής. Όλοι τους κάνουν αγώνα δρόμου εναντίον στο χρόνο, διότι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα επί του παρόντος είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας για την λεγόμενη σαρκοφάγο, δηλαδή το μεγάλο κέλυφος που κατασκευάστηκε πάνω από τον αντιδραστήρα, ο οποίος είναι εγκυβωτισμένος σε σκυρόδεμα. Αν και μια τέτοια σαρκοφάγος είχε ήδη κατασκευαστεί στο παρελθόν, η διάρκεια ζωής της είχε εκτιμηθεί ήδη από το 1988 ότι θα ήταν μόνο 20 με 30 χρόνια. Η νέα σαρκοφάγος που κατασκευάστηκε αναμένεται να διαρκέσει 100 χρόνια και εγκαινιάστηκε το 2019. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι εκεί αποθηκεύουν πυρηνικά καύσιμα και στο εσωτερικό αποσυναρμολογούν σταδιακά όλες τις παλιές κατασκευές κάτω από το προστατευτικό κέλυφος. Για πόσο καιρό θα συνεχίζονται αυτές οι εργασίες και αν η περιοχή γύρω από το Τσερνόμπιλ θα είναι ποτέ ξανά κατοικήσιμη, δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Αν και ο τουρισμός έχει φέρει περισσότερη ζωή στη ζώνη αποκλεισμού, πολλοί ειδικοί δεν βλέπουν κανένα μέλλον για το Τσερνόμπιλ και αποκλείουν ότι η κανονική καθημερινή ζωή θα είναι ποτέ ξανά δυνατή εκεί. Αυτή ήταν μία ματιά στην εικόνα της καθημερινής ζωής στο Τσερνόμπιλ σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλια αν θα το επισκεπτόσασταν ποτέ σαν τουρίστες ή αν θα μπορούσατε να φανταστείτε ακόμα και να ζείτε εκεί. Και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.